Μπράβο, συγχαρητήρια. Να σε καλά. Φόρο τιμή στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής στη μάχη κατά του κορονοϊού. Τους υγειονομικούς αποτελεί απόφαση να ξεκινήσει από αυτούς ο εμβολιασμός κατά της πανδημίας. Με τα λόγια αυτά, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης, ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου Πύργου κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα. Ο κύριος Καρβέλης, με αφορμή την έναρξη των εμβολιασμών στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, επισκέφθηκε σήμερα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας, δίνοντας το μήνυμα ότι στέκεται δίπλα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που αγωνίζονται ενάντια στον κορονοϊό. Χαρακτήρισε ασφαλές όπλο κατά της πανδημίας το εμβόλιο και κάλεσε τον πληθυσμό όταν έρθει η ώρα να εμβολιαστεί. Να σας ευχαριστούμε για όλα. Να σε καλά. Πιστεύω να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά και να καταφέρουμε να κρατηθεί η μονάδα έτσι. Να κρατηθεί. Το κάναμε για να μείνει. Και εγώ γι' αυτό το έκανα μαζί με εσάς. Και νομίζω ότι το νοσοκομείο του Πύργου πλέον έχει αλλάξει ρότα. Δεν είναι. Όχι, όχι. Επιβάλλεται. Έχει νέο κόσμο. Παίρνουν να πάμε μπροστά. Παίρνουν να πάμε μπροστά. Και αυτό και το στηρίζουμε. Είναι πολύ καλή και είμαι δίπλα σας για οτιδήποτε θέλεις. Το Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου χθες παρέλαβε 390 δόσεις εμβολίων προκειμένου να εμβολιάσει το υγειονομικό προσωπικό, προκειμένου να ξεκινήσει ο αγώνας για την ελευθερία, ο αγώνας για την κανονικότητα, ο αγώνας να ξαναπάρουμε πίσω τη ζωή μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας ένα πραγματικό όπλο, το οποίο είναι το εμβόλιο. Ένα όπλο με βάση αυτά που λένε οι επιστήμονες, όχι εγώ, αυτά που λένε οι επιστήμονες, ένα όπλο ασφαλές και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε την ανοσία στην κοινότητα και να δώσουμε ένα κέραιο χτύπημα στην πανδημία. Η ελληνική πολιτεία φρόντισε πάρα πολύ γρήγορα να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό εμβολίων και αποτείοντας φόρο τιμής, θα έλεγα, στους ανθρώπους που όλο αυτό το διάστημα έχουν δώσει τεράστιο αγώνα και έχουν υπερβάλει αυτό για να φροντίσουν τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη και οι οποίοι νόσησαν από τον κορονοϊό. Αναφέρομαι δηλαδή στο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσηλευτικών μας μονάδων. Ξεκινάμε τον εμβολιασμό από αυτούς τους ανθρώπους. Τον κύριο Καρβέλη υποδέχθηκε η διοίκηση του νοσοκομείου καθώς και ο ηλίος βουλευτής Ανδρέας Νικολακόπουλος. Ο κύριος Καρβέλης, συνομιλώντας με γιατρούς και τον διοικητή, ενημερώθηκε για την επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή αλλά και την λειτουργία των εμβολιαστικών γραμμών στο νοσοκομείο του Πύργου, την οποία χαρακτήρισε άψογη και πλήρως οργανωμένη. Όπως δήλωσε, οι εμβολιασμοί του υγειονομικού προσωπικού θα έχουν ολοκληρωθεί στις 14 του μήνα και από τις 20 θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων και των υπερήλικων. Θέλω από την πλευρά μου να συγχαρώ πάρα πολύ την διοίκηση του νοσοκομείου του Πύργου, γιατί από ό,τι διαπίστωσα είναι άψογος ο τρόπος με τον οποίο έχει σχεδιάσει και λειτουργεί τρεις εμβολιαστικές γραμμές στο νοσοκομείο του Πύργου. Όπως και εσείς διαπιστώσατε, η ροή του εμβολιασμού είναι πάρα πολύ καλή, οι συνθήκες είναι εξαιρετικές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Νικολακόπουλο, ο οποίος θα έλεγα είναι και αυτός ένας ενδυνάμει διοικητής του νοσοκομείου, όχι μόνο του Πύργου και της Αμαλιάδας, όπως επίσης και οι άλλοι δύο βουλευτές του νομού και ο κύριος Τζαβάρας και η κυρία Αυγερινοπούλου, οι οποίοι συχνά πυκνά επισκέπτονται και το γραφείο μου και είμαστε σε συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία για να επιλύουμε θέματα που αφορούν το υγειονομικό σύστημα του νομού Ηλίας. Ευχαριστώ θερμά για την βοήθειά τους αυτή και είμαι πάντα στη διάθεση όλου του υγειονομικού κόσμου του νομού Ηλίας για οτιδήποτε χρειαστεί για να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τις νοσηλευτικές μας μονάδες. Όπως βλέπετε, είμαστε επανέτοιμοι, έχουμε ξεκινήσει τους εμβολιασμούς.
Υπάρχει ανταπόκριση προς το παρόν. Το εμβόλιο είναι η μόνη λύση για την πανδημία. Το νοσοκομείο μας είναι πάντα έτοιμο για την οποιαδήποτε μάχη. Η επιχείρηση Ελευθερία είναι πλέον πραγματικότητα και στο νομό Ηλίας. Από χθες έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός και στο νοσοκομείο του Πύργου και στις Αμαλιάδας και σε άλλα εμβολιαστικά κέντρα. Προχωράει η διαδικασία. Είναι μια δύσκολη επιχείρηση, την οποία μέχρι τώρα άρτια διεκπεραιώνουν όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, στο διοικητή του νοσοκομείου και σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για να ξαναπάρουμε πίσω τις ζωές μας, να βρούμε την υγεία μας και να απαλλαγούμε οριστικά από αυτόν τον αόρατο εχθρό. Παράλληλα όμως, επειδή φαίνεται φως στο βάθος του τούνελ, καλώ όλους τους συμπολίτες μας να τηρούμε τα μέτρα προκειμένου να αποφύγουμε την εξάπλωση της πανδημίας.